a lot of soul. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, τον κύριο Παναγιώτη Φλόρο, για να συζητήσουμε μαζί του την κίνηση της περίοδου των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Κύριε Φλόρο, πώς πήγε η περίοδος αυτή? Καλή σας μέρα. Σήμερα και Μαύρη Παρασκευή, να το πούμε στα ελληνικά. Και εκτιμούμε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν βγάλει προσφορές, ειδικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά είδη. Ίσως έχουν κάποια δουλειά, γιατί η προηγούμενη εκπτωτική περίοδος όχι καλά, δεν πήγε καθόλου, μα καθόλου καλά, και τα μηνύματα που υπάρχουν από όλη τη χώρα ουσιαστικά είναι ότι δεν έγινε, δηλαδή δεν δουλέψαν οι επιχειρήσεις. Βέβαια αυτό πάντως συνδέσουμε με το γεγονός ότι στην περιοχή μας το αγροτικό εισόδημα αυτή τη στιγμή, οι τιμές δηλαδή που δίδονται τους παραγωγούς όσον αφορά τα εισοδήματά τους είναι πάρα πολύ μικρές, μερικές δηλαδή έχουν φτάσει απογοητευτικά χαμηλά, με αποτέλεσμα όλος ο πλούτος αυτός που στον πρωτογενή τομέα που υπάρχει να μην μεταφέρεται στην αγορά και να έχουμε όλοι πρόβλημα. Και άνθρωποι που παράγουν και εμείς που είμαστε, κάνουμε εμπορία, να έχουμε λιγότερα χρήματα όσον αφορά τις πράξεις μας. Ευελπιστούμε ότι στον πρωτογενή τομέα θα πάνε καλύτερα. Ο τουρισμός, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ελπίζουμε δηλαδή ο φίλος αγρότης, παραγωγός γενικότερα, θα βελτιωθούν οι τιμές και αποτέλεσμα θα βελτιωθούμε και η δική μας θέση. Όσον αφορά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις προηγούμενες, εκτιμώ ότι θα είναι οι τελευταίες, ναι. Γιατί όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, όλες οι ομοσπονδίες και η δική μας ιδιαίτερα, αλλά και η ΕΣΕΕ, το έχουν έτοιμα, δηλαδή ζητάνε να καταργηθούν γιατί δεν προσφέρουν ουσιαστικά τίποτα δηλαδή, στις επιχειρήσεις. Η Αθήνα ήταν η πόλη η οποία κράταγε κάποιες άμυνες, αλλά και αυτή τελευταία έχει ενέδωσε με αποτέλεσμα. Εκτίμηση είναι να καταργηθούν και να προχωρήσουμε στις δύο κανονικές εκπτώσεις και όχι στις ενδιάμεσες που δεν υπάρχει λόγος για να γίνονται. Οι καταναλωτές, τι σας λένε, οι συνάδελφοί σας έμποροι, σας διατυπώνουν την αγωνία τους και το γεγονός ότι δεν πήγε καλά η εκπτωτική περίοδος. Οι καταναλωτές τι λένε, οι συμπολίτες μας. Οι καταναλωτές, τι να πούν και οι άνθρωποι αυτοί, όταν ξέρω εγώ, έχουν άλλες προτεραιότητες, ασφαλιστικές, φορολογικές, υποχρεώσεις της οικογένειάς τους δηλαδή. Το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί με αποτέλεσμα. Περιορίζονται ακόμα και οι αγορές και τα πάντα. Ειδικά στα προϊόντα ένδυση, υπόδηση, έχει μπει και η διαδικτυακή πώληση, το μέσω ίντερνετ, με αποτέλεσμα και από εκεί να υπάρχει αιμορραγία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα εισοδήματα είναι μικρότερα, οι μισθοί των υπαλλήλων και των δημοσίων και του ιδιωτικού τομέα έχουν συρρυκνωθεί, λείπουν χρήματα από την τσέπη του καταναλωτή και όλα αυτά είναι μια λυσίδα, ένα σκρίκος. Μπορούν να υποφεληθούν, ναι, των ευκαιριών που δίνουν εντάξει, οι εκπτώσεις. Να μην κροϊδευόμαστε τώρα, υπάρχει μια αναρχία στην αγορά. Βλέπουμε εκπτώσεις κάθε λίγο και λιγάκι, έκπτωση εδώ, έκπτωση εκεί, έκπτωση παραπέρα. Ο καταναλωτής είναι μπερδεμένος πια. Δηλαδή ο καθένας βγάζει τη λέξη έκπτωση, κάνει, δεν κάνει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ελεκτικοί μηχανισμοί ουσιαστικά, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν. Και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δηλαδή δεν το νιώθει, δεν το εμπεδώνει ότι είναι, ότι είναι πραγματικά έκπτωση. Και σε πολλά καταστήματα δεν υπάρχει και η διπλή τιμή των εκπτώσεων. Δηλαδή της αρχικής και της εκπτωτικής. Αυτό είναι παράνομο καταρχήν. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εγώ, εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες στις δικές μας επιχειρήσεις είδα ότι εντάξει, οι πιο πολλοί κόσμοι ήταν, οι συνάδελφοι ήταν συμμορφωμένοι, δηλαδή είχαν αυτά που έπρεπε να έχουν. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν χρήματα. A lot of soul.